Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος, Ντρούλινγκ, Τάσος, Τρέγιας. Συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δευτέρα Παρασκευή, Ζάχου. Δευτέρα Παρασκευή, 10 έως 12. Έτσι. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ιωάννη Ζάτση σήμερα, στη δημιουργία του ήχου. Και τις μουσικάρες που ακούτε. Έτσι, ξεκινήσαμε. Είναι η αιτία που καραγκουστάρετε τις όμορες μουσικές που παίζει εδώ ο Γιάνναρος. Πολλά έχουμε να πούμε, αλλά τόσα να αναλύσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να γελάσουμε, να κλάψουμε. Σωστό. Πάντα με την δική σας συμμετοχή, με τηλεφωνικές γραμμές 23 10 287 και 38, με τα μηνύματά σας, FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54 526. Βάλτε και ένα ονοματεπώνυμο, γιατί δίνουμε πάλι διπλές προσκλήσεις και σήμερα. Όσοι στείλετε θα κερδίσετε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, διπλή πρόσκληση για τη ματσάρα Chelsea PAOK 5η 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Είσοδο περιλαμβάνει η κάθε πρόσκληση στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα, απεριόριστη μπύρα, λαχνό για κληρώσεις στο ημίχρονο για πλούσια δώρα. Να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι η είσοδο στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει όριο ηλικίας για όσους θέλουν να δουν το μάτς και δεν θα επιλέξουν να μπουν στο καζίνο. Για όσους θα επιλέξουν πριν και μετά τον αγώνα να μπουν στο καζίνο, θα πρέπει να έχουν κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και για την εγγραφή τους να έχουν ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Η είσοδος πάλι είναι δωρεάν. Οπότε, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για να καραγουστάρετε στη μεγαλύτερη γιγαντοοθόνη της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, 5η 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ, Chelsea PAOK, ματσάρα δεν χάνετε. Διπλή είναι η πρόσκληση να πάρετε την παρέα σας, τον σύντροφό σας, τη σύντροφό σας και να πάτε να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, να μπούμε τα διαδικαστικά δύο λεπτά και να μπούμε στη θεματολογία. Να ξεκινήσουμε από τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που δεν είναι άλλος από το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέων, με τηλέφωνο 23 11 208 301. Ανοιχτά είναι από τις 8 το πρωί το Escobar για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε να πιείτε. Το στέκι της πόλης, από τα ωραιότερα στέκια της πόλης, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωτοαθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και Football League, όπου σήμερα Football League δεν ήταν καλό θέαμα για τους οπαδούς του Ηρακλή. Θέαμα ήταν. Τι το αποτέλεσμα δεν ναι. Όταν μπαίνουν 7 γκολ. Καλά ρε φίλε. Όταν μπαίνουν 7 γκολ. Όταν χάνει η ομάδα σου και ματσάρα να είναι, δεν γουστάρεις. Όχι. Δεν είναι καλό θέαμα. Δεν ήταν καλό θέαμα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Θέαμα είδε ο κόσμος. Ναι. Από λέω, ποσφαιρικό θέαμα. Αυτό σου λέω. Και ματσάρα να είναι. Άμα χάνει η ομάδα σου, δεν το ευχαριστιέσαι. Το ευχαριστιέσαι. Δεν το ευχαριστιέσαι. Σίγουρα, αυτό λέω. Σίγουρα το ευχαριστιέσαι. Γιατί θα ήταν διαφορετικό να κέρδιζε ο Ηρακλής 4-3 από το 3-4 που έχασε και ο τρόπος πέρασε. Σου ξεκίνησα. Κάτι, μια ιστοριούλα την ώρα που σχολούσα από την πρωινή δουλειά, που έχω έναν πιτσιρικά Ηρακλειδέα, πιτσιρικάς, 27-28 χρονών, δεν είναι πιτσιρικάς για μας. Mm. Να στην πω τώρα ή μετά. Να πούμε τους υποστηρικτές. Από τους υποστηρικτές, ναι. Είπαμε για το Escobar, τα λόγια είναι περιτά, νομίζω τα έχουμε πει και τα λέμε συνέχεια και θα τα ξαναλέμε φυσικά. Μια επίσκεψη θα σας πείσει ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο, με κρύα πιάτα, καθαρά ποτά, με κόσμο το οποίο θέλεις να είσαι εκεί να βλέπεις και φυσικά και με προσωπικό πάντα με το χαμόγελο και φυσικά χαμόγελο, περιποιημένα πρόσωπα, ναι, μαλλί κομμωτηρίου. Αυτά τα έχουν οι Θεσσαλονικές, ναι, έτσι κι αλλιώς. Όχι όλες. Όχι όλες, εντάξει. Γιατί αν μπεις στο λεωφορείο θα αλλάξει γνώμη. Εντάξει. Αλλά μόνο που έρχεται η κοπέλα δίπλα σου πάρει παραγγελία. Ναι. Και μυρίζει την κρέμα σώματος που φοράει την καρύδα, ρε παιδί μου. Εσύ, καρύδα φορούσε. Ναι, μα το ξέρω. Καρύδα. Καρύδα. Δεν έχω όσφαιρση. Καρύδα. Δεν έχω όσφαιρση. Καρύδα με αμύγδαλο ήταν κιόλα. Δηλαδή να είμαστε σε ένα δωμάτιο και να ρίξει καμιά τέτοια. Δεν γίνεται. Δεν μυρίζει. Δεν έχω όσφαιρση, ρε φίλε. Τι να κάνω δηλαδή. Εδώ μιλάμε για εθέρια ύπαρξη. Δεν έχω. Δεν είπα κιόλα. Ήρθε η κοπελίτσα εδώ λίγο. Μύρισα λίγο. Δεν μυρίζω εγώ αυτό, λέω. Δεν έχω όσφαιρση. Την καρύδα με το αμύγδαλο και αυτό λέει να τη δώσει ο άλλο μέσα σε ένα δωμάτιο. Παράδειγμα σου φαίνω ότι δεν έχω όσφαιρση. Εσύ το μύρισε. Εγώ δεν μύρισα. Αυτό αυτομάτω δείχνει την ψυχολογία, την ψυχοσύνδεση που έχω εγώ και εσύ. Και αυτό οφείλεται καθαρά στην οπαδική απογοήτευση που διακατέχει αυτή τη στιγμή.
Εσένα σαν οπαδό του Άρη, λόγω αποτελεσμάτων, λόγω ανθρωπολογίας ωραία, κλπ. Ωραία, δηλαδή και εσύ, τη δική μου, δηλαδή, μου ψυχοσύνθεση, η οποία είναι ωραία. Στο ζενίθ. Άρα, στο άρα η ψυχοσύνθεσή σου, δηλαδή δεν μύριζες εσύ πριν 6 χρόνια. Τις σερβιτόρες, αν είχαν παντίτα τε κόκο ή τέτοιο. Ου, πάλι το μυρίζω. Τότε δεν, τι ήταν η ψυχοσύνθεσή σου. Η ψυχοσύνθεση με το ερωτικό και το ανδρικό ενδιαφέρον προς μια θηλυκή παρουσία δεν έχει να κάνει. Τώρα το είπες ότι έκανε. Απλά τώρα λες ότι ανεβασμένος είναι. Τι ιδέα, πριν 6 χρόνια. Δηλαδή πριν 6 χρόνια που είμαι και πιο νέος, τι μου λες εσύ ότι. Μα αυτό λέω κι εγώ. Άρα δεν έχει σχέση με την οπαδική. Δηλαδή όταν ήταν ο Πάκου πριν 10 χρόνια που ήταν εκ το 7ο, τι ήταν. Δεν μύριζε εσύ. Όχι. Την παντίτα τε κόκο. Όπως είσαι, όπως μου απάντησε, θα σε απαντήσω. Τότε κάπνιζα και δεν είχα καλή όσο. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ. Ναι, αλλά είσαι μπουκωμένος γιατί οδηγάς μηχανάκι. Ναι, αυτό. Για το μηχανάκι, όχι για τίποτα άλλο. Πέρασε το Άρης Παοκάς. Λοιπόν, να σου πω την τέτοια. Την, να μου πεις την ιστορία. Την ιστορία. Έχω έναν ακριδέα μαζί μου, τον Χρήστο, στην δουλειά, ρε παιδί μου. 27 χρονών, πιτσιρικά το λέω. Μπροστά μας πιτσιρικάς. Ναι. Λοιπόν. Και σχολάει για 4 ώρα, το λέω. Μου λέει, σε ένα μάτσε μπήγα ζάχο. Ναι. Και 3-1 ημίχρονο μου λέει. Ναι. Του λέω. Και να πούμε ότι 3-1 κέρδιζε ο Ηρακλής. 3-1 ημίχρονο και από ότι μετά το έμαθα είχε και 3 δοκάρια. Και πέναλτι χαμένο. Χαμένο, το είχα στο πέναλτι. Το έβαλε ο ναι, ναι, γύρισε η μπάλα μετά στην απέκρουση, στο rebound, ναι, το έβαλε τον γκολ. Δεν είναι χαμένο, εντάξει, χαμένο ο Περόνα νομίζω το χτύπησε. Λοιπόν, λοιπόν, και του λέω, 3-4 του λέω θα λήξει. Πλάκα κάνει. Δεν σου κάνω πλάκα. Όχι, έχω και μάρτυρα. Ρε, έχω τον άλλο, τον Μπαουξί. Ματσιούκι, πού είναι ο Ματσιούκι, έφυγε. Έχω μάρτυρα γιατί δεν το πιστέψεις, τον συνάδελφο τον Μπαουξί. Μαζί που κάνουμε. Ο ένας είναι δυτικά, όλος. Βρε πλατάνη. Αυτός είπε 3-3 ο Παοξής. Ήταν καλός άνθρωπος. 3-3 λέει θα λήξει Χρήστο. Εγώ του λέω 3-4 Χρήστο. Λέω 4 γκολ. Λέω πρώτο ημίχρονο δεν μπαίνουν β' εθνική. 3-4 θα λήξει. Του λέω. Και πάω σπίτι, ρε φίλε, ανοίγω το. Σιγά πλάκα το πες φυσικά. Να το κολαντρίζα. Όχι, όχι. Α, το πίστευες. Το πάω στο σπίτι. Το και λέω, το πόντα, πάω στο σπίτι και ανοίγω. Να, μισό ευρώ να βάλω, ρε παιδί μου. Έλα, θα χάσω μισό ευρώ σιγά. Ναι. Θα πάνω από 100 το έδινε την ανατροπή. Εννοείται. Ναι. Και μόλις πάω, ρε φίλε, να μπω στο τέτοιο, 3-2. Δεν προλαβαίνω να δύο μπουκές να βάλω στο στόμα μου, 3-3. Σκέψου στο 3-3, το διπλό το έδινε 7. Τι λες, ρε. 7 το διπλό. Σκέψου πόσο έδινε στο 3-1. Ωρε φίλε. 7 έδινε το διπλό. Πάνω από 100 ήταν, να ξέρεις. Ωρε φίλε. Μισό ευρώ να πάρουμε 50 ευρώ, δεν προλάβαμε, ρε. Σόπα, δεν προλάβαμε μισό ευρώ, ρε. Καλά, εσύ τώρα με τι ψυχή πίστευες 3-1 ο Ηρακλής. Καλά, έχουμε βάλει άλλα κι άλλα, ρε φίλε. Και τώρα τι αυτά. Να πάει 3-4. Ας χάσω μισό ευρώ, σίγα. Έχουμε παίξει και έχουμε παίξει δυνατό. Προχθές που σε είπα να παίξουμε τις εθνικές, τα Γιβραλτάρ και τα Σαν Μαρίνο και τα αυτά. Σε σκέφτηκα. Ε? Τα 13 και τα 19, ξέρεις πόσο ήταν εκείνο. Το 19 φράγκα το Άσος, ναι. 1-1 έλεξε. Η Ανδόρα νομίζω. Σόπα. 1-1 έλεξε. 0-1. Το άλλο 19-0. Το άλλο όχι, 0-1. Σόπα. Πάλι δύσκολα. Κοντά ήμασταν. Ναι. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα δεν θέλει. Θα σε πρημοδοτώ εγώ. Δεν θέλει, ρε. Δεν θέλει, δεν πειράζει. Βάλουμε, ρε, παιδί, να βάλουμε ένα πεντάρικο μέσα. Θα βάλω πεντάρικο, εγώ παίζω 2 μήνες με 50 ευρώ. Θα σου χώσω εγώ ένα πεντάρικο μέσα, απλά δεν είμαι πάω και με. Σαβίδι, εντάξει. Δεν πουλάω παλέτες. Θα αγοράσει τι είναι. Πουλάω παλέτες. Τι κάνεις, δεν πουλάς παλέτες. Μόνο ταμπλέτες μου πουλάς. Για τα κουνούπια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μείνετε εδώ κοντά μας. Ρε το Χριστάκι, τώρα θα έρθει τη Δευτέρα, αύριο έχει άδεια το παιδί, θα έρθει τη Δευτέρα στη δουλειά. Πώς θα το δω και πώς θα τον κάνω τον Χρήστο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα πούμε για την συνέντευξη που έδωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δήλωσε ότι είμαστε προετοιμασμένοι ο ΠΑΟΚ για κάθε δυσκολία. Θα σας διαβάσουμε όλα τα επίμαχα σημεία, ναι, καλά, της συνέντευξης. Θα σας πούμε για το τι έγινε σήμερα στο Καφτατζόγλιο για το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής, της πέμπτης αγωνιστικής, εκεί που ο Ηρακλής πραγματικά σε ένα μάτς τρελό. Τρελό και από ρυθμό και από σκορ και από ευκαιρίες. Να πούμε ότι προηγήθηκε στο ημίχρονο. Έγινε 1-0, έγινε 1-1, έγινε 2-1, 3-1 με Περόνε και Κλέιτον. Είχε τρία δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο και στο 44 είχε δοκάρι. Νομίζω τρία δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή μπορούσε ο Ηρακλής σήμερα 5-1 να, να είναι. Εγώ θα σου πω να μπουν όλα τα δοκάρια. Να μπει ένα από τα τρία τα δοκάρια. Ναι. Να είναι 4-1 ημίχρονο και να κάνει ένα υγιεινό περίπατο στο δεύτερο ημίχρονο. Κι όμως κατάφερε όχι μόνο ο Απόλλων Λάρισσας να μειώσει, όχι μόνο να εσωφαρίσει, αλλά να παγώσει και όλο το Καφτατζόγλιο στο 88. Οι Βραζιλιάνοι του Απόλλων Λάρισσας, οι οποίοι κάναν πάρτι σήμερα μέσα στο Εθνικό Καφτατζόγλιο Στάδιο, και κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ από 3-1 σε 3-4
και να πανηγυρίσουν μια μεγαλειώδη νίκη, γιατί είναι και στην κορυφή η ομάδα έκπληξη του Απόλλων Λάρισας μαζί με τον Εργοτέλη, οι οποίες έχουν από 4 νίκες και μία μόνο ισοπαλία. Είναι οι εκπλήξεις και οι δύο ομάδες στην Β' Εθνική. Αλλά να βυθίσουν και τους φίλους του Ηρακλή σε μεγαλύτερη στεναχώρια, σε τον νότερο προβληματισμό. Γιατί νομίζω ότι ο Ηρακλής ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και νομίζω ότι με αυτά τα αποτελέσματα, με αυτές τις εμφανίσεις, με αυτή την ψυχολογία και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με αλλαγή προπονητή, νομίζω ότι αν δεν γίνει ένα ηλεκτροσοκ, να ταρακουνωθούν όλοι μέσα στον Ηρακλή, παίκτες, ποδοσφαιριστές, διοίκηση, κόσμος κτλ. Και ο κόσμος τι φταίει βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί φέτος ο συγκεκριμένος στόχος. Βέβαια τίποτα δεν αποκλείεται, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά στα 5 μάτς όταν έχεις μόνο μία νίκη, μία ισοπαλία και 3 ήττες, καταλαβαίνεις ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Το τι μέλη γενέστε θα δούμε. Ο Ελευθερόπουλος, ο προπονητής του Ηρακλή, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Ηρακλή. Ναι, αλλά συγγνώμη ζήτησαν και οι προηγούμενοι, συγγνώμη ζήτησαν και οι παραπροηγούμενοι. Ως πότε θα πάει το συγγνώμη, δεν φαίνει τρίποτα. Το συγγνώμη δεν φαίνει τρίποτα. Αλλά και τι να κάνει ο άνθρωπος, πρώτο μάτς, ντεμπούτο, κέρδιζε 3. Δεύτερο μάτς, κέρδιζε 3-1. Πρώτο μάτς. Κέρδιζε 3-1, ρε φίλε, και έχασε 3-4. Για να πω και εγώ την άποψή μου, ναι, να πω, ναι, εντάξει. Και φώναξαν, δηλαδή λογικό να αντιδράσει, για να ολοκληρώσω και πες την άποψή σου. Υπήρξε μεγάλη οργή, μεγάλη αγανάκτηση από τους φίλους του Ηρακλή προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ηρακλή με τη λήξη της αναμέτρησης με τον Απόλλων Λάρισας. Και υπήρχε το σύνθημα: βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ. Ξέβρασαν την έντονη αντίδρασή τους προς τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Με το συγκεκριμένο σύνθημα, δικαιολογημένο 100% θα πω εγώ, γιατί έχουμε περάσει οπαδικά τέτοιες καταστάσεις και στον ΠΑΟ και στον Άρη και παντού. Για να δούμε τι θα δούμε. Ότι την άποψή μου νομίζω την είχα πει και εδώ και στον, πριν καν αρχίσουν τα μάτς. Θεωρούσα ότι πρώτος δεν μπορεί να βγει ο Ηρακλής με τίποτα. Άλλοι έχουν σειρά. Βέβαια, αυτούς που είπα να έχουν σειρά δεν τους βλέπω ούτε αυτούς να ανεβαίνουν. Τέλος πάντων. Θα παλέψει για τη δεύτερη θέση που είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μπορεί να είναι νωρίς όπως λες, αλλά είναι ήδη μεγάλη διαφορά. Και στη Β' Εθνική δεν καλύπτονται οι διαφορές. Δεν καλύπτονται αυτές οι διαφορές. Ο Άρης δεν μπόρεσε να την καλύψει, που έτρεχε και όχι 9, 5 βαθμούς και 4 δεν μπόρεσε να καλύψει ο Άρης, όχι 9. Και για αυτή την ομάδα, επειδή τη θυμάμαι από πέρσι, είναι καλή ομάδα αυτός ο Απόλλων. Και πέρσι. Και ο Άρης, τουλάχιστον εκείνο το μάτς μέσα στη Λάρισα, είχε και τύχη και το κέρδισε. Το κέρδισε 0-2. Είχε και τύχη στο συγκεκριμένο μάτς. Στο καλά, ο καλά του κέρδισε άνετα. Είναι μια καλή ομάδα και φέτος είναι ακόμη καλύτερη. Καλά, δεν θα. Μην νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει. Εντάξει, ενημέρωσέ μας γιατί την ξέρεις λίγο. Ναι, την ξέρω, την ξέρω την κατηγορία. Δεν το λέω για να πικάρω, έτσι. Δεν την ξέρω καθόλου. Εντάξει. Μόλις φύγει ο Σαββίδης, θα τη μάθεις και εσύ, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, πάτη, ναι. Είναι και ο γιος όμως. Ωραία, είναι και ο γιος. Ζάχο, το λέω είναι και ο γιος, Νίκο. Ζάχο και για τους δύο έκανα ευχή. Εντάξει, χαριτολογώντας. Λοιπόν, ένα ακόμη σχόλιο θέλω να κάνω που βλέπω έτσι λίγο από εδώ τέτοια. Άμα θες κάνεις και πάμε και στο διάλειμμα. Ρε φίλε, βλέπω έτσι λίγο εδώ από τα διεθνή, είμαι στο All About Άρης. Δεν ξέρω αν εγώ τα βλέπω έτσι. Λέει τώρα παραδείγματος χάρη. Μπορεί να είναι βέβαια και παραμύθι. Λέει φήμες για συμφωνία της Μίλαν με Ζλάταν. Ύστερα, πού το διάβασα, λίγο πιο κάτω. Λέει για τον Bolt. Για τον Bolt. Όχι ποτέ, τον Bolt που έτρεχε γρήγορα. Λέει, μιλάει με τη Σίβασπορ εν ώψη Ιανουαρίου Bolt. Μια τουρκική ομάδα να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Και λέω ρε. Ο Bolt να παίξει μπάλα. Ναι, και στο Manchester. Πώς το λέγανε. Ο Usain Bolt. Αυτός που ήταν στο κατοστάρι. Και ναι. Ήταν Manchester, είχε και στην Dortmund και πάει να δοκιμαστεί. Ναι, έχει τρέλα με την μπάλα. Πρώτη φορά το ακούς. Σοβαρά, ναι. Είναι Manchester, ήθελε και στη Manchester τότε όταν έτρεχε ακόμη, τώρα έχει σταματήσει. Έχει. Σταματήσει τις κούρσες. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, αυτοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς και ο Ιμπραήμοφς και ο τέτοι, είναι σε μια ηλικία η οποία δεν μπορούν πλέον. Ναι. Γιατί ρε φίλε συνεχίζουν αυτό το πράγμα, δηλαδή μου φαίνεται πολύ περίεργο. Πάτε ρε φίλε, ανάγκη από λεφτά δεν έχουν. Από φήμη, εντάξει, ούτε ο Μπόλτ ούτε ο Ιμπραήμοβιτς. Και φαίνω το παράδειγμα του Γκάλι, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Γκάλι μόλις σταμάτησε, τελείωσε απ' όλα. Ούτε συνέντευξη έδινε. Ούτε. Θέλω να σου πω ότι όταν είσαι στην κορυφή, δεν έχεις ανάγκη ούτε χρήμα. Να πω ότι είχαν ανάγκη από χρήμα ή από δόξα να τους παίξουν τα σάκια. Αυτό να πω. Εντάξει. Τι τους κάνει αυτό το τέτοιο να συνεχίζουν
και να θέλουν, παιδί μου, τόσο πολύ την... Το ότι θέλουν να μένουν στην επικαιρότητα, στη δημοσιότητα, για διαφημιστικούς λόγους, οι οποίοι μετατρέπονται σε οικονομικό όφελος. Γιατί ναι, αυτό σωστό που λες, ως ένα σημείο. Όσο αποκτάς χρήμα, ναι, να ξέρεις καταρχήν όσα βγάζεις τους ατρώς. Το ξέρεις, αυτό είναι νόμος. Αυτοί έχουν ανάγκη τώρα ο Μπόλτερς. Τώρα ο Τρέγιας. Όσα βγάζεις, τόσα τρως. Να το ξέρεις. Ή αν δεν τα τρως, εσύ τα τρών. Ναι. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι αυτοί που παίρνουν εκατομμύρια τους μένει τίποτα στο παντελόνι. Πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός, πολύ διαχειριστικός τύπος, πολύ εγκρατής τύπος. Εξάμεινο συμβόλαιο 2,2 εκατομμύρια. Αγόρι μου γλυκό, τι σου λέω. Ο Ιμπραήμοβιτς που έπαιρνε 30 και 25 εκατομμύρια συμβόλαια. Τι να πω, ρε, δεν ξέρω. Εμένα μου έρχεται παράξενο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει, παράξενο μου έρχεται. Πάνε, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Οικογένεια, μα είσαι, κάνε με την οικογένειά σου. Δεν λέω εγώ να εξαφανιστείς, αλλά εκεί η επιμονή. 37 χρονών. Ο άλλος είναι τώρα, θα πάει να παίξει μπάλα. Να σου πω ένα παράδειγμα για τον Ιμπραήμοβιτς. Έτσι. Πήρε πόσα εκατομμύρια ευρώ από την ποδοσφαιρική και 20 χρόνια μπάλα παίζει. Και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, τα καλύτερα σπίτια στη Σουηδία. Ναι, τα καλύτερα εξωγικά στη Σουηδία. Στη Γαλλία, 2-3 σπίτια. Ναι. Στη Γαλλία, εξωγικά σπίτια. Όλα αυτά δεν είναι μόνο να τα αγοράσεις. Πρέπει να τα συντηρήσεις. Πρέπει να πληρώσεις και το προσωπικό. Πρέπει να το γεμίσεις το σπίτι. Όλα αυτά είναι εκατομμύρια. Έπειτα, ο Ιμπραήμοβιτς μπορεί να φοράει παπούτσια για τη βόλτα του, ο οποίος θα έχει και 15 ζευγάρια γιατί προσέχει τα πόδια του, τα οποία κάνουν 2.500 ευρώ το ζευγάρι. Εντάξει, αυτά διαφημίζουν εταιρείες και δεν είναι. Το πουκάμισο που κατάλαβα φοράει, κατάλαβα τι λες, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Είναι άλλη ζωή που κάνουν αυτοί. Εντάξει, δηλαδή αυτοί για την καθημερινότητά τους. Πάλι ρε, μπορεί, τάσο, να, μπορεί να θέλουν και 50.000 τη μέρα. Too much, πολλά. Δηλαδή, φτάνει. Ναι, μαζί σου, όχι άλλο κάρβουνο. Φτάνει, ρε φίλε. Αποσύρσου, εγώ δεν λέω να εξαφανιστείς από τα εγκόσμια. Ναι. Αποσύρσου, τελείωσε, ήσουν μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εσύ ο άλλος μεγάλος δρομέας. Τώρα πάρε να παίξεις μπάλα. Ξεφτιλίζω. Για μένα έτσι το βλέπω εγώ. Ξεφτύλα. Ενώ ο κόσμος έχει στο μυαλό του σαν υπεραθλητή που έκανε στο ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο. Έτρεχες πιο γρήγορα, ξέρω εγώ, από αυτοκίνητο. Τώρα πάρε να παίξεις μπάλα. Μετά πάνε, παίξε να πούμε και γκολφ. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Γιάννη, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Έχουμε και κάποια θεματάκια και από ΠΑΟ και από Άρη. Έτσι λίγο να δώσουμε κάποιο ρεπορτάζ εδώ από ό,τι τα βλέπουμε και εμείς από τα site. Και φυσικά καλησπέρα, να μπείτε κι εσείς. Καλησπέρα να πούμε στον φίλο το 081, το φίλο μας τον Σάβα, ο οποίος μας στέλνει. Και ο Γιάννης μας ρωτάει. Ναι. Μια απλή καλησπέρα. Ωραία, αλλά ναι. αν το έχει στείλει ο φίλος ο Σάβας το μήνυμα για να πάρει διπλή πρόσκληση για το ΠΑΟΚ Chelsea, πρέπει να στείλει και επώνυμο φίλο Σάββα. Αν ήθελε να μας πει μόνο μία απλή καλησπέρα ο φίλος 081, να τον καλησπερίσουμε μόνοι μας την καλησπέρα. Γιάννη, το μάτς το δείχνει, η Όφη είναι στην Νόβα. Ποιος δείχνει το Όφη Άρης, λέει. Στην Νόβα είναι Όφη, το θυμάμαι που είχε υπογράψει από τις πρώτες ομάδες, νωρίς κιόλας. Γεια σου Γιάννα, ρε. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος ο Γιάννης. Χαιρετισμούς στο καλύτερο ραδιοφωνικό φίλος μας. Δεν μετράς, είπαμε. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Δηλαδή έχουμε τσεναγόρια, μας μάθαμε ο Μπαρμπαγιάννης, ο Μπουτάρης, δεν θα ξανακατέβει δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη. Μας βάζει και εσύ τώρα να φέρουμε το κουβά να κλάψουμε, ρε, Γιάννη. Δηλαδή. Έχουμε τον ταργά μας. Είναι δυνατόν να μην κλαίει κατέβει. Από χθες, κλαίει ο να μην κατέβει ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Η δημαρχάρα, ο Γιάννης ο Μπουτάρης, είναι δυνατόν να μην κατέβει. Πάντως, έχει ακόμη ρεύμα, τουλάχιστον στους φίλους μου. Ναι. Ότι ήταν ένας πολύ καλός, καλά, πολύ καλός δήμαρχος. Εγώ βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις τι ρωτάω. Τι άλλαξε έκανε κάποια πράγματα, μηδενιστής, δεν είμαι. Τι έχει αλλάξει αυτή την πόλη, ήταν 8 χρόνια δήμαρχος. Τι έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε. Κοίταξε, λοιπόν, όσον αφορά την κακοδιαχείριση των οικονομικών Ωραία. Του Δήμου, νομίζω ότι Ωραία. Είναι από τους καλύτερους δημάρχους που πέρασε στην οικονομική διαχείριση. Πρόσεξε τώρα όμως. Όχι, πρόσεξε. Stop. Θα σου πω. Γιατί ακριβώς τα ίδια συζητούσα το πρωί, σου λέω. Ωραία. Δηλαδή, κάνουμε το αυτονόητο, το κάνουμε προσόν. Ναι. Δηλαδή, ένας που δεν είναι, που είναι τίμιος να πω, το κάνουμε προσόν. Δεν είναι προσόν αυτό. Αυτό πρέπει, έτσι πρέπει να είναι. Ένας που έχει κάνει τα λιγότερα. Για να μην το πω, γιατί υπάρχουν λιγότερα λάθη ναι. στα οικονομικά. Θα το πω και εγώ πολύ. Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε. Πολύ όμορφα. Ναι. Έτσι. Όταν υπάρχει μια τρελή, τεράστια κακοδιαχείριση από τον προηγούμενο, ο οποίος φυλακίστηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε. Ναι. Έξω είναι ο και έγινε, ναι, αλλά καταδικάστηκε, πήγε φυλακή. Έτσι, τώρα άλλη ασέστο μου δίνει. Κρίθηκε ένοχος κτλ. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο λιγότερο κακός φαίνεται ναι. πολύ καλός.
Εγώ δεν λέω. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Μα δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, τι περίμενες να αλλάξεις στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, Τάσο. Λέω ότι δεν μπορούμε να λέμε προσόν για ένα, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε είμαστε σε δημόσια θέα. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή κάποιο ο οποίο δεν έκανε κακοδιαχείριση, το λέμε ότι είναι προσόν. Δεν είναι προσόν για μένα, ρε φίλε. Έτσι πρέπει να είναι. Σωστά μιλάς. Εμένα άλλα με πείραξαν. Δεν είναι δυνατόν να είσαι δήμαρχο τη πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Είπε, έκανε διορθωτική δήλωση. Και να είσαι κατά των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία, να κάνεις δηλώσεις υπέρ των Σκοπιανών. Είπε. Να μην πηγαίνεις στις μαθητικές παρελάσεις, να πηγαίνεις σε παρελάσεις στον γκέι, να πας και σε παρελάσεις στον γκέι, δεν σε απογορεύει κανείς, δικαίωμά σου και μπράβο σου. Έτσι, αλλά να πας και στις μαθητικές παρελάσεις, να τιμήσεις τη νεολαία της πόλης, να δώσεις το καλό παράδειγμα ότι βρίσκεσαι παρόν. Ο δήμαρχος είσαι η σημαία της πόλης. Είσαι το υψηλότερο αξίωμα στην πόλη έχεις. Πρώτος πολίτης. Είσαι ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Δεν γίνεται να δίνεις τέτοια κακά, άσχημα παραδείγματα, ιδίως στη νεολαία, στους ψηφοφόρους, να είσαι φιλότουρκος, να είσαι φιλοσκοπιανός, να θέλεις να ονομάσεις την Αγίου Δημητρίου και μάλα τα Τούρκ, τους φαγέα που έσφαξε Έλληνες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτός ο νεομοντερνισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, δεν είναι εύκολο να περάσει στον σημερινό Έλληνα, ιδίως μετά τα 8 χρόνια οικονομικής κρίσης που ο καθένας είχε τα προβλήματά του, είχαμε 10.000 αυτοκτονίες, είχαμε 1.000.000 μετανάστες να φύγανε από τη χώρα μας μαζί και τα παιδιά μου μέσα που πήγαν στη Σουηδία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό να το περάσεις μέσα σε 2, 3, 5 χρόνια. Θέλει δουλειά πολύ, θέλει να το επεξεργαστείς, θέλει να το στηρίξεις και δεν, έτσι με τέτοιους τρόπους δεν μπορείς να το στηρίξεις. Δηλαδή... Δεν πάω λες παρελάσεις, θεωρώ, δεν θέλω να... Είναι απαξιωτικοί οι χαρακτηρισμοί που έχει δώσει ο δήμαρχος της πόλης μας. Για όλα αυτά και ειλικρινά είμαι βαθύτατα στεναχωρημένος για τα όσα συμβαίνουν και πάρα πολλές φορές έχω εξοργιστεί με τη στάση του δήμαρχου. Εγώ αυτό... Νομίζω ότι αδίκησε από μόνος τον εαυτό του σε κάποια κέρια ζητήματα. Δικαίωμά του. Στο λοιπόν. Θέμα της Μακεδονίας, δεν είπαμε έτσι, είσαι ο δήμαρχος πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Και αυτές οι δηλώσεις που έχουν γίνει υπέρ των Σκοπίων κατά της Μακεδονίας και τα συλλαλητήρια κτλ. Είναι απαράδεκτες. Για όλα αυτά κρίνεται. Τάσο, εγώ άλλο λέω. Δεν ξέρω πώς. Και άλλες φορές το ίδιο ερώτημα έχω απευθύνει τις προηγούμενες χρονιές, όταν δεν ήμουν σε αυτό το ραδιόφωνο. Λοιπόν, εγώ όταν κάνουμε έναν έλεγχο, ας πούμε, το τι έκανε τα πεπραγμένα, οποιοδήποτε, όχι, λέω. Τι έκανε ώστε να αλλάξει αυτή η πόλη. Δηλαδή, ένα χώρο, ρε παιδί μου, ένα χώρο ο οποίος ήταν ανεκμετάλλευτος κάτι. Το έκανε ρε παιδί μου να μην πω ορφανοτροφείο, να μην πω τέτοιο, γιατί αυτά είναι θέματα οικονομικά. Θα το κάνει ένα πάρκο, να το κάνει. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ούτως ώστε 2% να καλυτερεύσει η ζωή του πολίτη της πόλης. Ναι, όντως ανέβασε τον τουρισμό, αυτά είναι γεγονότα, φαίνονται και από τους δείκτες. Ναι, εντάξει. Ναι. Έκανε την πόλη, ας πούμε, με διάφορες κινήσεις του να γίνει. Δεν θέλω, ρε φίλε, με παρελάσεις γκέι να ανέβει ο τουρισμός. Λοιπόν, να ανέβει ο τουρισμός για τα αξιοθέατα, για το Λευκοπύργο που έχω, για την Άνω Πόλη αυτό που έχω, για τα Βυζαντινά αυτό μνημεία πιστώνεται. Που έχω, για τα μουσεία εγώ που έχω, λέω, για την ομορφιά της πόλης που έχω. Εγώ λέω παρεμβάσεις, 8 χρόνια ποιες παρεμβάσεις, ώστε αυτή η πόλη να γίνει και λίγο πιο λειτουργική και ρε παιδί μου δύο πραγματάκια να έχω, σου λέω ένα... Ξέρω εγώ ένα παλιό κτίριο που είναι του Δήμου, κάτι να το έχει αναμορφώσει και να γίνει κάτι, ρε. Δεν νομίζω να τέτοια είδαμε, πράγματα. Δεν μπορεί... νομίζω να είδαμε τεράστιες διαφορές. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν γίνει. Είδαμε μια ανάπλαση στην παραλία που έγινε πολύ αυτή η ανάπλαση είχε ξεκινήσει από το... Ό,τι και να λέμε από τον προηγούμενο. Να μην λέμε. Ολοκληρώθηκε, όμως είναι στολίδι η παραλία. Τώρα είναι λίγο παρατημένα και τα πάρκα που έχουν, ξέρω εγώ, από μία ταμπέλα το καθένα είναι ειδικά διαμορφωμένο. Εγώ δεν ξέρω, εσύ που γυρίζει πιο πολύ την πόλη, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν γίνει και να μην τα ξέρω. Να μας πει κάποιος τι έχει γίνει. Ότι πήρε, ρε παιδί μου, εκείνο το χώρο που ήταν, ξέρω εγώ, ένα παλιό σπίτι που ήταν του Δήμου, το ξέρω εγώ, το αναμόρφωσε και το έκανε κάτι. Ή κατεδάφισε εκείνο και έκανε αυτό. Ή έκανε εκείνο το πάρκο, το αναμόρφωσε και το έκανε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Δύο πεζοδρομήσεις ξέρω που όντως ήταν σωστές. Δεν ξέρω. Αν έχει γίνει κάτι, να μας το πει. Δηλαδή, τι έργο, ποιο είναι το έργο. Εκτός από αυτό ότι όντως ανέβηκε η επισκεψιμότητα της πόλης. Στη Τσιμισκή. Χαμός γινόταν το πρωί, χαμός γίνεται και τώρα. Ναι. Στην Εγνατία χαμός γινόταν το πρωί, χαμός γίνεται και τώρα. Στο Βαρδάρι τα ίδια. Έτσι. Δεν είδα κάποιες τεράστιες διαφορές όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Τέλος πάντων. Τώρα δεν είμαστε και οι
αρμόδιοι επί του θέματος. Όχι, πώς, όχι δεν αλλά είμαστε αρμόδιοι. Σαν πολίτες της πόλης. Να σου πω εγώ ένα απλό παράδειγμα. Πώς δεν είμαστε, ψηφίζουμε. Πώς να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και εμείς το ψηφίζουμε. Πολλές φορές λόγω εργασίας κτλ. Γυρίζω βραδινές ώρες, νυχτερινές ώρες και αργά αν θέλεις και μεσάνυχτα αν θέλεις από το περιφερειακό. Και πιάνω σχεδόν από ανατολικά όλο τον περιφερειακό μέχρι διασταύρωση Νεάπολης. Νεάπολη, ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι τη μεγαλύτερη περίοδο τα μισά και ο μισός και παραπάνω φωτισμός δεν υπάρχει. Ξέρω τι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Σε ένα περιφερειακό Καρμάνιολα που ξέρετε όλοι όσοι είστε πολίτες εδώ της πόλης και κυκλοφορείτε καθημερινά στον περιφερειακό μας. Το τι κινδύνου σε κοιμώνει. Σκέψου. Πριν λίγα χρόνια φανάρια είχε ο περιφερειακός και εσύ. Σκέψου και βράδυ. Και φώτα. Σκέψου και βράδυ. Πλάκα έχεις. Με ψιλοβρόχη ή με ψηλή παγωνιά. Έτσι, να μην φωτίζονται ο συγκεκριμένος δρόμος. Τι κινδύνου σε κοιμώνει. Τώρα, αυτό μπορεί να μην είναι αποκλειστικότητα της Δημαρχίας. Μπορεί να είναι της Νομαρχίας. Έτσι. Εντάξει, θα... Μπορεί να είναι της περιφέρειας. Αλλά σε συνδυασμό αυτοί οι δύο φορείς της πόλης. Δεν μπορούν να βελτιώσουν δηλαδή αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το έχουμε κάνει, εγώ προσωπικά, εδώ και 5 χρόνια το έχω κάνει θέμα στις εκπομπές. Έτσι. Δεν είναι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα λέμε και τέτοια πράγματα. Κάποιες στιγμές είδα μια. Ειδικά τώρα που δεν είναι και πρωτάθλημα. Ναι, είδα μια σωστή, ξέρω εγώ, φωταγώγηση αυτά, αλλά ήταν πολύ παροδική. Έτσι. Πάλι τα ίδια. Δηλαδή, άμα περάσει τώρα. Τώρα δεν ξέρω, έχω καιρό. Έχω, έτσι, όχι, δηλαδή, έτσι είναι. Ειδικά πριν τη στροφή και για ασβεστοχώρη που είναι και μετά και Νεάπολη. Εκεί είναι σκοτάδι. Ιδίως μετά το τούνελ από ανατολικά προς δυτικά, εκεί χάνεται προς την Τούμπα ο φωτισμός, εκεί στην ανηφόρα, στο ζωολογικό κήπο. Στην Τούμπα συλλογικά χάνεται, γιατί είναι και η ζώνη του Λυκόφωτος εκεί. Ναι, ρε, λοιπόν, ναι, οπότε ναι, χάνεται. Ναι, ναι, πάντως από την Τούμπα, επειδή φαίνεται και το γήπεδο Χαριλάου, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχε προβολή στο Χαριλάου. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έχω εδώ πέρα να είναι καλά η φίλη μας η Γρηγορία μου, έστειλε έτσι ένα που δεν το είχε πέσει στην αντίληψή μου. Εντάξει, θα το διακομωδήσουμε λίγο γιατί είναι για γέλια. Είναι από το site, το επίσημο site του Όφη, αν μπορώ να καταλάβω καλά, στο Facebook. Και μας έστειλε και τι κάνουν οι Οφιτζίδες, οι ΠΑΕ Όφη, δίνουν 400 εισιτήρια. Ακούς, Black Friday. Ακούς, Τάσο. 400 εισιτήρια, παίρνεις, αγοράζεις ένα εισιτήριο από το διαδίκτυο βέβαια και κερδίζεις ένα ακόμη δώρο. Θα βάλω και κάποιο πιτόγερο μέσα. 400 ένα λέει. 400 δηλαδή, άρα 800. Θα πούμε 400 ένα ακόμη δώρο, 800. 400 δηλαδή τζαμπαντάν. Από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής. Μέχρι τις 7.30. Μέχρι και τις 9 του Σάββατου. Λέει. Α, μέχρι 9 του Σάββατου. 7.30 ήταν η ώρα του παιχνιδιού Κυριακή. Ναι. Black Friday λοιπόν και στα εισιτήρια του Όφη Άρης. Και εδώ μια που λέμε για εισιτήρια. Γιατί λέγαμε χθες, διάβαζες ένα από το. Από ένα site αθηναϊκό, το οποίο έλεγε ότι είναι ευθύνη του Άρη που δεν έκανε. Εγώ να πω ότι ήταν έτσι, αν και η ΠΑΕ δεν ξέρω αν απάντησε ή όχι. Και έτσι να ήταν, βγήκε σήμερα ο κ. Βασιλιάδης και είπε stop, απαγορεύεται η μετακίνηση. Άρα δεν έχει σχέση εκείνο, ακόμη και έτσι να είναι. Okay. Το απαγόρευσε. Προφανώς να πάνε τη ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ήταν σωστό. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα. Τι να πούμε για αυτό, σαν τον Black. Στο οποίο πραγματικά. Ένας κύριος ο οποίος βαστάει μικρόφωνο και θα ήταν φρόνιμο νομίζω να είναι πολύ πιο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς και τις εκφράσεις όσον αφορά συνδέσμους του ΠΑΟΚ, ιδίως στο εξωτερικό. Αυτό το ραδιοφωνικό σκουπίδι που δεν σέβεται τίποτα και ο μόνος τρόπος προσέλκυσης ακροατών είναι να κολαντρήσει, να βρήσει, να μιλήσει άσχημα και να πικάρει. Επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τα παιδιά του συνδέσμου φίλου ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Ο συγκεκριμένος κύριος στη χθεσινή του εκπομπή πρωινή σε κάποια ανύποπτη στιγμή χαρακτήρισε ρουφιάνους όλους τους φίλους, όλα τα μέλη από το σύνδεσμο φίλου ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης και ότι τα παίρνουν από τον Ιβάν Σαββίδη. Το είπε επανελειμμένα, το είπε και προς το τέλος της εκπομπής, αυτοί οι ρουφιάνοι που δαγκάνουν τον Σαββίδη και τα παίρνουν και το γλύφουν και τον κάνουν και το δείχνουν τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τα παιδιά της Νέας Υόρκης. Δεν ξέρω
σε ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν, αν θα κινηθούν νομικά ή όχι, αν θα κινηθούν μέσω της νομικής υπηρεσίας της ΠΑΕΠΑΟΚ ή αν θα κινηθούν αυτόνομα. Πάντως, με κάποιους φίλους που μίλησα, σίγουρα δεν θα αφήσουν αυτό το πράγμα να διονύζεται έτσι, δηλαδή να ξεφτιλίζει ένα μαχητικό σύνδεσμο, ένας άνθρωπος μέσα στην ίδια την πόλη του ΠΑΟΚ, μέσα στην ίδια την πόλη του ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη, να ακούγεται ότι ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης είναι Ρουφιάνη και τα παίρνει από τον Σαββίδη. Νομίζω ότι και η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη ή του Γιώργου Σαββίδη πρέπει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο κύριο. Μιλάω για τον Κωστή Ραπτόπουλο. Για τον Κωστή Ραπτόπουλο μιλάω, ο οποίος επανελειμμένα έχει πει Ρουφιάνους συνδέσμους του ΠΑΟΚ όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Θα είναι φρόνιμο ή να βγει να πει ένα συγγνώμη δημόσια να αναιρέσει, ή κάποια στιγμή αυτή η ασυλία προς τα λεγόμενα του συγκεκριμένου κυρίου πρέπει να σταματήσει. Μήπως πρέπει να έχουμε και την αντίθετη άποψη στον αέρα, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Αν θες να τον πάρεις ένα τηλέφωνο να βγει, πάρ' τον να βγει. Αν ακούνε οι φίλοι του Κωστή Ραπτόπουλου... Γιατί καλό θα είναι να έχουμε και την αντίθετη άποψη. Ναι, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να πω αυτό που συζήτησα με τα παιδιά, γιατί έχω πάρα πολλές επαφές με πολλούς συνδέσμους, και με τα παιδιά από το Club ΠΑΟΚ Μελβούρνης και με τα παιδιά από το σύνδεσμο Νέας Υόρκης. Και επειδή γνωρίζουν ότι κάναμε κάποιες εκπομπές πριν 10 χρόνια με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο, μου μετέφεραν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπα πριν από 5 λεπτά. Θα ήταν, νομίζω, συνετό, φρόνιμο και αντρίκιο, όπως λέει αυτός, έτσι, ή να τοποθετηθεί και αν ξέρει καταστάσεις να τις πει προς τα έξω, ή αν δεν τις ξέρει να το βουλώσει όμορφα και ωραία για να μην έχει και τις ανάλογες συνέπειες, γιατί τα παιδιά δεν θα τα αφήσουν έτσι από το σύνδεσμο, είπαμε. Και πιστεύω ότι θα αντιδράσει κάποια στιγμή και η πλευρά Σαββίδη. Και να ενημερώσουμε το συγκεκριμένο κύριο, γιατί δεν γνωρίζει προφανώς, για να λέει Ρουφιάνος αυτούς τους ανθρώπους ότι τα παίρνουν από τον Ιβάν Σαββίδη, ότι ο καινούριος σύνδεσμος που γίνεται τώρα στη Νέα Υόρκη είναι με προσωπική εργασία από τα παιδιά και πολλές φορές με δικά τους χρήματα. Που αφήνουν οικογένειες με 3 και 4 παιδιά δουλειές για να πάνε εκεί να φτιάξουν τη φωλιά του δικέφαλου αετού στη Νέα Υόρκη για να βλέπουν τα μάτς, να χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ και στη Νέα Υόρκη. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αγώνα για την τρέλα τους, για το πάθος τους, για την αγάπη τους, για την ομάδα, να τους λες Ρουφιάνους. Εσύ, σκουπίδι. Σκουπίδι ραδιοφωνικό. Εντάξει, λέγε Γιάννη. Ναι, βγάλ' τον. Ποιος είναι? Πώς? Νέα Υόρκη, βγάλ' τα παιδιά, βγάλ' τον. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας από Νέα Υόρκη, Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη, Σταύρος. Σταύρος του Μανίτης λέγομαι. Γεια σου Σταύρο. Τι κάνετε παιδιά? Τι να κάνουμε φίλε, είμαστε εξοργισμένοι με αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Το ξέρω, μιλούσα με τον πρόεδρο του προηγουμένου, τον δικό μου. Με τον Ναούμ. Ναι, με τον Ναούμ. Ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο λίγο για αυτό το θέμα. Ναι, μίλησα και εγώ με τον Ναούμ, μετά μετέφερε όλα αυτά, ναι, που συμβαίνουν. Με είπε το παιδί, με είπε. Κοίταξε, εμείς ποτέ δεν πήραμε ούτε δραχμή, ούτε ένα ευρώ από τον κύριο Σαββίδη. Το μόνο που πήραμε ήταν την ευλογία του και τη χαρά που πήραμε εμείς όταν ήρθε αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ από το 1995, ελπίζω να μην κάνω λάθος, που το άνοιξε ο συγχωρεμένος ο Σάκης, ο Ιγνατιάδης, ποτέ δεν πήραμε λεφτά από κανέναν. Μετά από 5 χρόνια έκλεισε ο σύνδεσμος, συγχωρέθηκε ο Σάκης. Ναι. Πέρασαν κάτι χρόνια, ίσως και 10 και χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και σήμερα ανοίξαμε ένα σύνδεσμο που μας έδωσαν το μέρος η Πόντι κάτω, η Κομνηνή. Μάλιστα. Για να το χρησιμοποιήσουμε σαν σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Από την περασμένη εβδομάδα βρήκαμε ένα δικό μας μέρος, με δικά μας λεφτά, με δικά μας μπλουζάκια που πουλήσαμε. Αυτό με ημερολόγια. Αυτό είπα, Σταύρο, ναι. Έτσι. Ποτέ δεν έχουμε πάρει τίποτα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά σε άτομα που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Ένα παιδί που κάνει box, ένα πάω ψάκι, το έχουμε βοηθήσει, μαζεύουμε, κάνουμε έρωνα. Έχουμε δώσει αίμα εθελοντικά. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα που δεν τα λέμε για να τα ακούμε. Δεν τα λένε. Σχολικά πράγματα στα σχολεία, στα παιδιά. Επειδή ήμασταν σε μια στέγη που δεν πληρώναμε, πώς το λένε, νίκιο, μας είχαν στους πόντιους, ναι, εκεί πέρα. Τώρα μπορέσαμε, μαζέψαμε κάτι λεφτά. Ευχαριστούμε τους πόντιους για όλα. Αλλά πρέπει να πάμε σε δικό μας μέρος. Είναι καιρός. Και καλά κάνετε. Αυτά είναι με δικά μας λεφτά.
Και καλά κάνατε. Και πολύ καλά κάνεις, Σταύρο, και βγαίνεις. Για να ακούγεται λίγο η φωνή των φίλων του ΠΑΟΚ από τη Νέα Υόρκη. Γιατί εδώ πέρα ο συγκεκριμένος κύριος σας δυσφημεί σε κάθε ευκαιρία. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν γίνεται, ρε Σταύρο, να ακούγεται ότι ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης είναι ρουφιάνοι και τα παίρνουν από το Σαββίδι. Είναι πολύ υποτιμητικό. Είναι πολύ υποτιμητικό. Έτσι, δεν το συζητάω. Το ξέρω, κοίταξε, ρουφιάνοι, τι να πω, αυτή η λέξη είναι μεγάλη. Είναι βαριά κουβέντα ρουφιάνος. Στη ζωή μου έχω κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν έχω ρουφιανέψει κανέναν. Έχω μπει μέσα, έχω βγει έξω, σε διακοπούλες, αναστολές, αλλά ναι, ποτέ δεν έχω ρουφιανέψει κανέναν, και σήμερα περπατάμε στον δρόμο με το κεφάλι μου ψηλά και δεν χρειάζεται να κοιτάω από πίσω. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος για λόγια, με πολλά λόγια. Δεν ξέρω να μιλάω καλά. Μια ζωή έμαθα με τα χέρια να μιλάω. Και δεν θέλω να έρθει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Κατάλαβες? Όχι, κανείς να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, Σταύρο. Σταύρο, κανείς να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί θα χάσει το δίκιο σου. Απλά πρέπει να γίνει μια σύσταση, από επίσημα χείλη, ίσως από νομική υπηρεσία, ίσως από νομικούς. Δεν γίνεται να δυσφημείται ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης μέσα στην πόλη του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται. Ναι, είναι θηλυπρεπής όποιος το κάνει. Καταλαβαίνεις. Το όνομά σας. Ο Τάσος Τρέγιας. Το όνομά σας. Τάσος Τρέγιας. Τάσο. Ναι. Θέλω να, όταν για να έχεις και ένα πρόσωπο σε ο Σταύρος του Μανίδης. Ποιος είναι ο Σταύρος του Μανίδης? Είμαι το παιδί που ήμουν έξω από το σύνδεσμο του Ολυμπιακού. Ξέρω, ρε Σταύρο. Δεν με έπαιρνες σας πρώτα πτήσεις. Έπαιρνες σας πρώτα πτήσεις και τα έχουμε πει. Κατάλαβες, δεν είμαι το παιδί που μιλάει πολύ. Δεν μου αρέσει να μιλάω. Κατάλαβα, Σταύρο, ποιος είσαι. Ξέρω ποιος είσαι. Δεν θέλω να... Δεν θέλω κανένας παοξής, άμα με ακούνε παιδιά από εδώ από τη Νέα Υόρκη, θα μιλήσουμε και το Σαββάτο που θα μαζευτούμε, κανένας να μην ακούει αυτό το σταθμό, όχι το δικό σας, το Αλωνού, το Φαλακρού. Δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί τόσο έχω φτάσει μέχρι στο λαιμό, γιατί αυτή η λέξη τρεις φορές την έχω ακούσει από αυτόν τον άνθρωπο. Για μας εδώ πέρα κανένας δεν είναι ρουφιάνος, όλα είναι παλικάρια εδώ πέρα. Και τώρα θα κατεβούν άτομα από εδώ πέρα, 15 άτομα τουλάχιστον θα κατεβούν και στην Αγγλία, θα πάνε Τσάλσι. Γιατί δουλεύουν σκληρά, δεν είναι ρουφιάνοι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, να μην τον ακούει αυτόν τον σταθμό κανένας, και όποιος πάρει τηλέφωνο και τον δώσει λίγο, αυτό θέλει, αυτό το τσακ, το κλικ, να κάνει λίγο ανταπόκριση. Τίποτα, μηδέν. Να τον σβήσουμε από τα τηλέφωνα μας τα πάντα. Έτσι θα τον πολεμήσουμε εμείς κανονικά. Να είσαι καλά, Σταύρο. Και θέλω να χαιρετίσματα σε όλα τα ΠΑΟΚια. Να είσαι καλά, Σταύρο. Ευχαριστώ που το έφερες αυτό το θέμα. Να είσαι γερός και να δώσεις τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα αλάνια του ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Σε όλα τα παλικάρια. Έγινε, να είσαι καλά, Σταύρο. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-38. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 10. 2310-287-38, 6945-287-38, FM και ενώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας στο 54526. Γράψτε και ονοματεπώνυμο, αν θέλετε, στο μήνυμά σας. Όποιος στείλει μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για το ΠΑΟΚ Chelsea, για το Chelsea ΠΑΟΚ, μάλλον το πούμε πιο σωστά, 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ, θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Διπλές προσκλήσεις για όλους. Όσοι στείλετε θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει είσοδο στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα, απεριόριστη μπύρα, όσο αντέχετε πιείτε, και λαχνούς για τις κληρώσεις του ημιχρόνου με πλούσια δώρα. Η είσοδος, να πούμε, στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, πάτε στο θέατρο Βεργίνα να δείτε το μάτς, δεν είναι υποχρεωτικό να μπείτε στο καζίνο και δεν υπάρχει όριο ηλικίας για αυτή την περίπτωση. Αν όμως κάποιος φίλος ή φίλη επιθυμεί να περάσει στο καζίνο πριν ή μετά τον αγώνα, η είσοδος είναι μεν δωρεάν. Πρέπει να είναι 21 ετών το μίνιμουμ και να έχει για την εγγραφή του ταυτότητα διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Διπλή λοιπόν πρόσκληση για το Ρίτζεσι Καζίνο Chelsea ΠΑΟΚ, 5η, 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ, με όλα όσα σας περιγράψαμε. Όσοι στείλετε κερδίζετε FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54 5 20 και 6. Πριν πεις αυτά που θέλεις να πεις για Λουτσέσκου, που και εκεί έχω ένα σχόλιο, να πούμε ότι σήμερα πέθανε, απεβίωσε μια εμβληματική μορφή, τουλάχιστον τα χρόνια της αυτοκρατορίας,
ο Σομπρέρο, ο γνωστός σαν Σομπρέρο, το όνομά του ήταν Νίκος Πασχαλίδης. Ήταν αυτός, ξέρεις, έχεις την νομίζω και εσύ την εικόνα. Τότε, ναι, ιδίως τότε με... Στα ευρωπαϊκά μας του Άρη. Τη Γάνδη που πήγατε, Μόναχο, Μόναχο και τέτοια. Ναι, ήταν στο παλαιό ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε... Ποια χρονολογία ήταν αυτά? Αυτά ήταν 85 με... Τα Final Four ήταν το 87, 88, 89 και 90. Πόσο χρόνο ήταν τότε ο Νίκος ο Πασχαλίδης? Δεν ξέρω η ηλικία του τώρα, να σου πω, κάτσε άμα διαβάσω. Ας πούμε το 90 πόσο ήταν? Ήταν 35 που έμπαινε και έκανε με το Σομπέρο. Παραπάνω μπορεί να ήταν κι όλες. Α, ήταν 40, ας πούμε. Κάπου εκεί τον... Κάπου εκεί. Α, 90, 2000, 2010... 75 τον βλέπω κάπου εκεί. Κάτσε ρε φίλε, άμα ήταν ο άνθρωπος 40 τότε και 28... Ναι, μπορεί και λίγο παραπάνω να 68, ήταν. 68, νέος. Και παραπάνω μπορεί να, ναι, ήταν. Δεν βλέπω ηλικία, να σου πω την αλήθεια. Καλό ταξίδι στον άνθρωπο, συλληπιτήρια στους οικείους, μια ευληματική πραγματικά μορφή που το θυμάμαι και εγώ, γιατί κακά τα ψέματα το βλέπαμε τον Άρη. Έτσι παρακαλούσαμε βέβαια να χάσει. Λογικό. Έτσι, βέβαια δικαιωνόμαστε τις περισσότερες φορές. Δύσκολα. Μνημόσυνα ήταν, ναι, τότε. Τα Final Four για σας. Τα Final Four, για να πάει στο Final Four. Προβληματικά κάποιες νίκες έκανε. Ναι, να, κάποιες νίκες λύσει. Τώρα που είπες για τέτοιο, ναι, και έβλεπα και το, ναι, Λουτσέσκο, σου είπα ότι είδα προχθές το Λουτσέσκο στον δρόμο. Με το αμάξι. Σοβαρά. Ένα ντάτσι έχει. Αμάξι. Ένα Dacia. Dacia ρουμάνικο είναι. Φίλοι. Ρουμάνικο. Ναι, τι θα πάρει εδώ. Μοντέλο 81. Το 81 είχε, γιατί. Όχι. Ντάτσια το 81 ο Λουτσέσκου με τόσα, ναι, λεφτά. Λέει, το λέω γιατί. Ναι. Ρασβάν, καλά τον είπα. Ναι. Γιατί λέω τέτοιο παλιό αμάξι, Ρασβάν. Και μου λέει, Ζάχο, μου κάψαν πριν κάποια χρόνια, μου λέει, α, το δεν τέτοιο. Κοπρίτη, δεν μου το κάψαν, λέει, και δεν έχω, λέει, λεφτά. Α, δεν ξέρω, κάτι έγινε, λέει, και δεν. Περιμένω την ασφάλεια, λέει. Να σου πω κάτι. Δεν είναι, εντάξει, λυπή. Τόσα γίνονται, έτσι. Καταρχήν, ο άλλος προχωράει, ναι, πετάει τσιγάρο και, σωστά, ότι, έτσι, άλλος, και γιατί ένα δάσος, έτσι. Του γυρνάει το μάτι, πάει, ναι, βάζει αγκαζάκι κάτω από ένα αυτό και... Σωστά, δηλαδή, σωστά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτυχε ο άνθρωπος τώρα. Μα εγώ δεν είπα, μα έκανε, λέω, στον προπονητή, ναι, στον ΠΑΟΚ τόσο χρήμα και τέτοιο. Έρχεται και λέω, Ντάσια, μοντέλο 81. Μου έκανε εντύπωση, δεν θα σου έκανε σένα. Αμα τον έβλεπες. Λέω, τι γίνεται, Ρασβάν. Λέει, μου το κάψαν, λέει, και δεν μπορώ να είμαι, λέει, τώρα ένα λίγο. Ραπτόπουλε, επειδή μου στέλνεις μηνύματα, Κωστή Ραπτόπουλε, δεν θα σε απαντήσω εγώ. Εγώ τι είχα να πω, το είπα. Ούτε σε έβρισα, ούτε σε προσέβαλα, ούτε είπα τίποτα παραπάνω. Όπως συνεχίζεις να βρίζεις εσύ τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη. Και το ποιον έχουν τάξει ή ατάζουνε, το βλέπουμε στα ρεπορτάζου που βγαίνεις σε αθηναϊκά κανάλια. Εγώ... Με το άλλο το σκουπίδι, το προπονητικό, το φίλο σου, τον Αλέφαντο, τον άσχετο αυτό. Ναι. Κατάλαβες, Κωστή Ραπτόπουλε? Το ποιον έχουν τάξει ή αν είμαι εγώ καθαρός σε όλα αυτά, εσύ το ξέρεις. Κωστάκι. Κατάλαβες, Κωστάκι? Εγώ λέω να βγεις στον αέρα να μας, ναι, να μπει την άλλη άποψη. Εγώ δεν το παίζω και καλά εξυπνάκιας ότι να τον τρέγα το ήξερα εγώ, ήθελα να κάνω, λέει, διαφήμιση και τον προκάλεσα, λέει, στην τηλεοπτική, λέει, εκπομπή που έκανα. Αυτά είναι χαζομάρες που λες και τα λέει τα κοριτσάκια, Ραπτόπουλε, που φωνάνε μίνι φούστα και στριγκάκι. Έβγαλες κακία, έβγαλες κόμπλεξ στην τηλεοπτική σου εκπομπή κατά το πρόσωπό μου, κατά αυτής της εκπομπής που κάνω με τον Ζάχο, και αυτό το είπε όλος ο κόσμος που σου γύρισε την πλάτη. Γιατί όλοι σου δώσαν άδικο. Κατάλαβες, Κωστή Ραπτόπουλε? Και επειδή συνεχίζεις να βρίζεις τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, όταν αυτοί ευαισθητοποιηθούν και θα μάθεις τι θα γίνει, όμορφα και ωραία, ή από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, γιατί ενεπλέκεις και τον Ιβάν Σαββίδη, όταν λες ότι είναι ρουφιάνοι τα παιδιά από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης και ότι τα παίρνουν τον Ιβάν Σαββίδη, βάζεις και την οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη μέσα στα λεγόμενα σου. Εντάξει, και δεν ξέρω αν θα υπάρχει αντίδραση και από εκεί. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσεις και να πεις γιατί είπες αυτή την κουβέντα, ή αν έχεις στοιχεία, αν είναι ρουφιάνοι, ή αν τα παίρνουν τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, τότε πολύ όμορφα και πολύ καλά θα σε κρίνω και εγώ. Έως τότε, το μόνο που έκανα εγώ, γιατί πήρα τηλέφωνο τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη και συζητήσαμε, γιατί είναι θυγμένοι και το έχεις κάνει επανελειμμένα, το μόνο που έκανα ήταν να περιγράψω το γεγονός στην ραδιοφωνική σου πρωινή εκπομπή, που για όσους φίλους έχουν συντονιστεί τώρα και δεν έχουν μάθει τι έχει γίνει, ο Κωστής ο Ραπτόπουλος στην πρωινή εκπομπή, στη χθεσινή, είπε ρουφιάνους τα παιδιά από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ και Νέας Υόρκης και ότι τα μαγκώνουν από τον Ιβάν Σαββίδη. Και προλίγο βγήκε το παιδί, ο Σταύρος από το Σύνδεσμο της Νέας Υόρκης, διέψευσε όλα αυτά, είπε πώς ξεκίνησε ο Σύνδεσμος, είπε πώς λειτουργεί ο Σύνδεσμος, είπε ότι τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη με δικά τους χρήματα
φτιάχνουν το νέο σύνδεσμο και ουδεμία ποτέ ανάμειξη είχαν με χρηματικά ποσά από το Ιβάν Σαββίδη. Κατάλαβες, Κουστάκη. Από εδώ, τουλάχιστον από εμένα, έτσι και από το Ζάχο, πιστεύω, θα ακούς μόνο αλήθειες. Όχι θηλυπρεπείς καταστάσεις που δημιουργείς εσύ, γιατί είπαμε για την ακροματικότητα, πουλάς τα πάντα. Πουλάς τις ιδέες σου, πουλάς τα πάντα για την ακροματικότητα, για την κονόμα. Έτσι. Και μη σε πειράζει αυτό που σου είπα, ότι όπου φυσάει ο άνεμος είσαι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Από μένα θα ακούς αλήθειες, όχι στιες που. Κατάλαβες. Και να κλείσει εδώ το θέμα για το συγκεκριμένο. Οτιδήποτε πρόβλημα έχεις, όμορφα και ωραία, ξέρεις που μπορείς να με βρεις. Και τηλέφωνο. Ξέρεις που μπορείς να συζητήσεις. Εδώ είμαι, αλλά τώρα δεν σου σηκώνω το τηλέφωνο. Μην έχουμε κανένα ντου. Ούτε με απόκρυψη θα σου σηκώσω ούτε το τηλέφωνο. Ούτε με κανένα ντου μην έχουμε. Κουστάκι Ραπτόπουλε. Κατάλαβες. Μην με στέλνεις μηνύματα γιατί έχω εκπομπή τώρα. Εντάξει. 2310-287 και 3 οχτάρια το τηλεφωνικό νούμερο. 6945-287 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, πήγαινε στο θέμα με τον Λουτσέσκου. Αυτό που. Ναι, τι έδωσε συνέντευξη, τι έδωσε. Σήμερα υπήρχε συνέντευξη με τον Ρασβάνο Λουτσέσκου, τον πιο, από του πιο επιτυχημένου από του προπονητέ. Το αμάξι δεν είπε τίποτα. Που έχουν περάσει από τον ελληνικό χώρο. Τα αμάξι, ρε φίλε, κάηκε. Τώρα εντάξει, είπαμε. Έπεσε ένα τσιγάρο πάνω στον άνθρωπο. Κάηκε. Εξέρω εγώ. Α μα πει η ασφαλιστική εταιρεία. Ναι, σωστά. Όχι, ο ίδιο θα μα πει γιατί τότε έβριζε. Ναι, εσύ τον είδε. Το ρώτησα, δεν μου είπε. Μα δεν έφυγε. Σε ποια γλώσσα το ρώτησε. Αγγλικά. Αγγλικά. Εντάξει. Τόνι, Τόνι, I trust. Ζάχο, πού τον είδες. Ρουμάνικα δεν ξέρεις. Γιατί δεν τον έδωσε ευχή, Ζάχο. Όχι, ευχή δεν μπορώ, δεν δίνω. Τέτοια ευχές και κατάρες δεν δίνω. Πάμε. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι προετοιμασμένος για κάθε δυσκολία που θα βρει μπροστά του. Επί παντός επιστητού τοποθετήθηκε λοιπόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη στην κάμερα του συνδρομητικού πριν από κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος. Όσον αφορά την κατάσταση της ομάδος, είπε ότι ξεκινήσαμε να προβλημαστε κανονικά σήμερα με όλους τους ποδοσφαιριστές. Ήταν μια καλή περίοδος, κυρίως από ψυχολογικής απόψεως, από εμάς. Επίσης, σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά και η προετοιμασία για το παιχνίδι κόντρα στην Ξάνθη. Για το αν το παιχνίδι με την Ξάνθη είναι ιδιαίτερο για αυτόν, νομίζω ότι αφορά πάρα πολλούς και εσένα, Ζάχο, γιατί είχες κάποια ερωτήματα. Ναι. Δήλωσε ότι είναι απίθανο να γίνεται αυτό. Είναι ένας αντίπαλος η Ξάνθη. Όπως όλοι οι άλλοι, είναι σε καλή κατάσταση. Έρχονται από μια εξαιρετική περίοδο. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε για τον στόχο μας. Η εμπειρία μου εκεί ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτές είναι οι δηλώσεις για το μάτς με την Ξάνθη από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Για το Βιερίνια και για την κατάσταση του Βιερίνια και του Κρέσπο. Για το βαθμό ετοιμότητας των δύο ποδοσφαιριστών. Αυτό που λέγαμε χθες, Ζάχο. Είναι δύσκολο να είναι έτοιμος για το Σάββατο ο Βιερίνια. Να πούμε ότι ο Βιερίνια σήμερα μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα, στους κανονικούς ρυθμούς. Ενδεχομένως να είναι έτοιμος για το μάτς με την Τσέλσι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος? Στο ο Βιερίνια. Ποιος στο... παίζει εκεί όταν ο Κρέσπο παίζει όταν δεν παίζει ο Βιερίνια? Όχι, ρε, ο Τόσκα. Ο Τόσκα? Ναι. Α, ναι, αριστερά. Ναι. Ο Ρουμάνος. Μπράβο. Είναι θετικό όμως το ότι επιστρέφει κανονικά σε κανονικό ρυθμό ο Βιερίνια. Είναι δυνατός, έχει αυτοπεποίθηση και τσέκαρε την κατάστασή του που δείχνει εξαιρετική. Δεν θέλω να πω αν θα είναι έτοιμος για την Τζέρσι. Πιστεύω ότι θα είναι. Ο Κρέσπο είναι έτοιμος κανονικά. Αυτό που λέγαμε ότι ίσως να μην παίξει, θα είναι διαθέσιμος. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στην 11. Λογικά, εφόσον είναι διαθέσιμος, θα είναι στην 11. Είχε ένα βαρύ πρόγραμμα και επειδή αισθάνθηκε κουρασμένος, προφυλάχθηκε. Αυτά είναι ολίγες, αυτά που άξιζαν έτσι από την συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Να πούμε ότι συμπλήρωσε ένα χρόνο και κάτι αγωνιστικών ρυθμών, υποχρεώσεων κτλ. 38 μάτς πρωταθλήματος με Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις πόσες νίκες έχει? Πού να ξέρω εγώ, εσύ τα ξέρεις, μας λες συνέχεια. Άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις. Κάτσε λίγο, πρέπει να βγάλω το ακουστικό να ακούσω. 34 νίκες, ναι. 3 ισοπαλίες μαζί με το κύπελο και μία ήττα. Όχι, για πρωτάθλημα δεν λέμε. 3 ισοπαλίες, ναι, για ελληνικό χώρο. Α, ένα χρόνο λες όλα, πρωτάθλημα, κύπελο. 34 νίκες. Γιατί δεν βάζεις και Ευρώπη μέσα. 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Και μία ήττα. Συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει τέτοιο ρεκόρ, να ξέρεις. Ναι, συγχαρητήρια. Λοιπόν, να πούμε και για το... Έδωσε και ο Τζανακάκης μια συνέντευξη. Τι λέει, αυτά δεν τα μπορώ βασικά να σου πω την αλήθεια, γιατί την είδα κιόλας.
Κουστάκη, Ραπτόπουλε, όσα μηνύματα και πάρε να στείλεις, τηλέφωνο, ρε. Όσα μηνύματα και να στείλεις, δεν πρόκειται να τα διαβάσεις. Πάρε τηλέφωνο να μας πεις τη δική σου. Δεν πρόκειται. Ό,τι έχεις να πεις, να τα πεις στην εκπομπή σου ή πάρε εδώ πέρα. Πάρε. Να τα πεις στο φίλο σου. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει έτσι όπως τα λένε τα παιδιά. Λέω πάρε και πες τη δική σου άποψη, το τι έγινε. Όχι. Τι του τα θέλεις. Να σου πω κάτι. Να υπερασπιστεί. Ναι, να υπερασπιστεί αυτά που είπε. Αυτό λέω. Για ποιο λόγο. Είναι ρουφιάνη, κάτι θα υπάρχει. Ρουφιάνη, όπως αποκάλεσε επανελειμμένος, ναι. Στην πρωινή του χθεσινή εκπομπή με τον Νίκο τον Γουλιανό, ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Ναι, γιατί ήμουν έξω τηλέφωνο. Έτσι μου είπαν τα παιδιά. Ήμουν τηλέφωνο και δεν άκουσα τι λέμε, λέγατε. Ναι, τους είπε ρουφιάνους, ναι. Τους είδες μου φίλο Πάουκ, ναι, όλοι είναι ρουφιάνοι, λέει, αρπαχτράκηδες, ναι. Και ότι τα αρπάζουν από τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Ναι. Αν θέλει να τεκμηριώσει την άποψη 23, 10, 287 και 38, πάρε τηλέφωνο. Πάρα πολύ όμορφα και ωραία, εμείς θα το δεχτούμε. Έτσι, γιατί ακούν και τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη. Είχαμε προ λίγο παρέμβαση. Να πει τη δικιά του άποψη ότι τρέχει πάνω τώρα, στο θέμα. Το να βρίζει συνέχεια. Έτσι, που το κάνει επανελειμμένα. Και δεν είναι σωστό, νομίζω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός μέσα στην πόλη. Αρκετά γνωστός θα το χαρακτήριζα και όχι μόνο. Αρκετά πολύ γνωστός. Δεν είναι σωστή αυτή η αντίδραση, Κωστή Ραπτόπουλε. Δεν θα σου πάρει τηλέφωνο. Δεν θα σου μάθουμε εμείς πώς πρέπει να. Εφόσον υπάρχει μια κατηγορία, να υπερασπιστεί τον εαυτό. Εντάξει, τον καταλαβαίνω γιατί όταν συγχύζεσαι και φεύγεις εκτός εαυτού. Γιατί καταλαβαίνεις κάποιες καταστάσεις ότι έχεις συνεργήσει λάθος, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ενώ πιστεύω ότι το δίκαιο του ένας άνθρωπος μπορεί να το βρει μόνο με την τεκμηρίωση του λόγου. Να έτσι πάρει πιστεύω. Και να μας πει Κωστής. Όπως έκανα εγώ πριν 15 ημέρες. 15 πέρασαν κιόλας 15. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Που προκλήθηκα από το συγκεκριμένο κύριο σε μια εκπομπή που με έβριζε κανένα πεντάλεπτο. Ασύστολα με ανίποτους χαρακτηρισμούς. Και είσαι, πήγα εκεί όμορφα, ωραία, αρσενικά και τον είπα. Έλα εδώ, κάτσε εντάξει. Κάτω, μωρή λάμια. Τι πρόβλημα έχεις μαζί μου. Τα νερό όλα τα παίρνω πίσω. Τρεις φορές το είπα. Okay. Τα νέρεσαι, τα είπε, έλεξε το θέμα. Εγώ λέω να βγει να υπερασπιστεί τα λεγόμενά του και να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Το τι έγινε. Αν θέλει, αν δεν θέλει, καλώς. Αν θέλει πάλι καλώς. Να πάω εγώ στον. Κάποια στιγμή, εγώ να σου πω κάτι. Όλοι που πιάνουμε μικρόφωνα, μπορεί να ξεφύγουμε, ρε φίλε, να πούμε κάτι που δεν πρέπει, κάτι που ένα λάθος που έχουμε κάνει, κάτι ξέρω εγώ υπερβολικό, να μηδενίσουμε μια κατάσταση. Αλλά να το κάνεις, ρε φίλε, σε μια ξέρω εγώ πενταετή σου παρουσία, δεκαετή παρουσία στα ράδια, να το κάνεις τρεις φορές, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Είναι ανθρώπινο λάθος και η αντίδραση άσχημη. 20 χρόνια και τα, άλλο λέω. Ναι. Έτσι, και τα νεύρα, εμείς δεν έχουμε 20, έχουμε 10. Α, ναι. Έτσι, και τα νεύρα επάνω σε μια εκπομπή. Είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν. Αλλά ρε φίλε, επανελειμμένα να κάνεις αυτό το πράγμα και για ανθρώπους που δεν τους ξέρεις από κοντά, επειδή σου έχουν πει, γιατί αυτό το κακό έχει ο Κώστας. Μου είπανε και επειδή τον είπανε, μπορεί να το ψάξει. Το μου είπαν, έτσι, δεν. Ή επάνω στην εκπομπή, γιατί θέλει να κάνει νούμερα, θέλει να είναι ο πρώτος και καλά κάνει. Μαγκιά του, έτσι. Δικαίωμά του. Θέλει. Ναι, αλλά αυτά έχουν και κάποιες επιπτώσεις. Λοιπόν. Μην το τραβάμε άλλο. Αν θέλει να υπερασπιστεί. Έχει κάποιες επιπτώσεις μαστρο-ραπ. Πρέπει να μάθεις να δέχεσαι, όχι μόνο να βρίζεις, να προσβάλλεις και να κατηγορείς. Θα πρέπει να μάθεις να δέχεσαι και τις συνέπειες. Εφόσον έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτό που κάνεις. Και καλά το κάνεις. Έτσι. Σε παραδέχομαι, σου βγάζεις το καπέλο, κονομάς, μαγκιά σου, δεν τα κλέβεις, δουλεύεις, δουλευταράς είσαι. Σκύλι μαύρο είσαι επάνω στη δουλειά σου. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει επιτέλους, έγινες 50+. Να μάθεις να σέβεσαι. Να μάθεις να εκτιμάς. Να μάθεις να αναγνωρίζεις. Αν δεν τα έχεις μάθει στη ζωή σου, πρέπει να τα μάθεις σιγά σιγά. Λοιπόν, για το δικό σου το καλό. Λοιπόν, εγώ λέω να μην το ξεχυλώσουμε άλλο. Αν θέλει να βγει να υπερασπιστεί τη δική του άποψη, καλώς. Αν δεν θέλει, πάλι καλώς. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά. 23 10 287 38. Λοιπόν, πάμε σε αυτά που είπε και ο Τζανακάκης και να το κλείσουμε, να πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι περάσαμε. Βέβαια, αυτές οι ερωταπαντήσεις, το είπα και χθες, δεν μου άρεσαν αυτά τα λογότυπα, το τι θα κάνουμε και ο νέος προπονητής, και αλλά καλός ή κακός γίνονται αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι δεδομένες. Τι είπε για τις πρώτες εντυπώσεις για τον νέο προπονητή. Η διακοπή μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα τον νέο προπονητή, να μας πει και αυτός τι να αλλάξουμε και να έχουμε χρόνο να δουλέψουμε και να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Λαλαλαλαλαλα, εντάξει. Θέλουμε χρόνο, αλλά ο προπονητής μας εξηγεί πολύ καλά και αυτά και είναι πολύ καλός και αυτά. Εντάξει, τα κλασικά. Για το παιχνίδι της Κυριακής και το επόμενο διάστημα. Το Γεντίκου λέει είναι από τις δυσκολότερες έδρες στο πρωτάθλημα. Σιγά ρε Τζανακάκη, σιγά τον Μπομπονέρα. Το Γεντίκου λέει είναι από τις δυσκολότερες έδρες στο πρωτάθλημα. Τι να πω, εντάξει.
Θα σε βγάλει η Ευρώπη Παντελή. Εμένα είναι. Εγώ λέω θα με βγάλει, αλλά. Ναι. Τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, άτε. Εμένα είναι ο τόπος μου. Α, κριτικός είναι. Α, θα μου πεις Τζανακάκη. Σωστά. Τζανακάκη. Εντάξει, σωστά. Ήθελε να λίγο σου λέει φεύγω από τον Άρη. Μπορεί να πω και σε κανέναν όφη. Δεν είναι κακό. Τώρα κατάλαβα. Γιατί θα φύγει από τον Άρη. Λέω, κάποια στιγμή θα φύγει. Όλοι θα φύγουμε. Ναι. Σου λέει να έχω πόρτα. Ναι. Το γιατί που λέει από τις δυσκολότερες έδρες. Σιγάρε φίλε. Τζανακάκης άσχημος παίκτης. Δηλαδή μόνο στον Άρη μπορεί να πάει. Πού να πάει, στη Λίβερπουλ. Yeah. Πού να πάει, όχι στη Λίβερπουλ, φίλε. Γιατί άνετα παίζει. Στη Λίβερπουλ μπορεί να πάει. Στο Πανιόνιο δεν παίζει άνετα, σου Τζανακάκης. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Too much. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολη έδρα, ναι, αλλά τώρα το γεντί κουλέει από τι δυσκολότερε έδρε. Έλα, μωρέ, σιγά το πράγμα. Εξηγείτε, μωρέ. Γιατί εντάξει, δεν είναι. Παραδοσιακά δεν είναι. Ο Όφι δεν ήταν έδρα παλιά. Εντάξει, άστο παλιά, ρε φίλε. Το 2018 έχουμε τώρα 3.000 κόσμο. Πάρε πόσε φορέ πέρασε από τον Όφι μέσα. Ο Άρης πολλά διπλά έχει. Κάνει λάθο. Προϊστορία. Πάρα πολλά διπλά έχει. Πού να δεν έχει. Πόσε ήττε και πόσε εγώ δεν ξέρω. Μία-μία είναι. Όσε νίκε έχει και ήττε. Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια μπορεί να έχει και περισσότερε νίκε ο Άρης. Κάνει να μπω στην προϊστορία. Είναι από τις δυσκολότερες έδρες σε μένα ο τόπος μου και είναι ένα διαφορετικό συνέστημα. Αλλά πάμε για την νίκη και θα τα δώσουμε όλα. Αυτό έλειπε, να μην πάμε για την νίκη. Κάποια αρνητικά αποτελέσματα μας άφησαν πίσω, αλλά όχι για τόσο πολύ. Αν φέρουμε καλά αποτελέσματα στα επόμενα μάτς, θα έρθουμε ξανά στο στόχο μας που είναι η πεντάδα. Το μόνο τέτοιο είναι από τη μέρα που ήρθε ο Παντελίδης και στο είπε και την άλλη φορά. Πρώτη φορά ακούμε από στόμα και προπονητή, γιατί ο Ερέρα δεν το έλεγε. Πρώτη φορά ακούμε για στόχο. Πιστεύω και εσύ το ανά. Δηλαδή μπαίνει στόχος πλέον. Και από θέμα προπονητή, από τα χείλη του προπονητή ακούστηκε αυτό, και από τα στόματα των παικτών. Ότι ο στόχος είναι η πεντάδα. Και το κύπελο, Τζανακάκη. Μη σου πω περισσότερο το κύπελο. Πάντως ο Όφη βλέπω εδώ έχει 7 βαθμούς Ζάχου. Ναι, είναι στη ζώνη υποβιβασμού. Αυτό σου το είπα χθες. Είναι στη ζώνη υποβιβασμού. Εγώ σου χθες το είπα. Εσύ έχεις 8 βαθμούς από τη ζώνη υποβιβασμού διαφορά. Συγγνώμη, να πω και το άλλο. Να πω και το άλλο. Έτσι, έχεις μόλις 3 από τη θέση της Ευρώπης. Το κερδίζω το στοίχημα από τον ραπ. Ναι. Βάλαμε στοίχημα. Ναι. Ναι. Που θα είμαι πιο κοντά. Α, τα στοιχήματα πληρώνεις. Αυτά είναι σωστό να ξέρεις. Εντάξει, βέβαια. Ναι. Εγώ, εμένα με έχει κεράσει κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι σωστός. Ναι, με έχει κεράσει κιόλας. Κάποιες φορές, εντάξει, όχι, με έχει κεράσει κάποιες φορές. Ναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ήταν άρρωστος. Λοιπόν. Ναι, τρεις πόντους από το UEFA και 8 από τη ζώνη. Πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ αγριεμένοι κάτω στην Κρήτη. Περιμένουν πώς και πώς αυτό το μάτς για να ανακάψουν βαθμολογικά. Καλά κάνουν. Δικαίωμά τους, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Είναι 7 βαθμούς στη ζώνη. Γιατί είναι. Να δούμε λίγο. Είναι μαζί με. Είναι Πας Γιάννενα. Μπαράς τα έπαιζαν να τελειώνουν σήμερα. Ναι, είναι 3 ομάδες με 7 βαθμούς στη ζώνη υποβασμού. Ναι. Από κάτω είναι ο Στέρας Τρίπολης με 6 και ο Απόλλωνος Μύρης με 1. Είναι Λεβαδιά, ναι. Όφη και Πας Γιάννενα. Βάλε και την ΑΕΛ και τη Λαμία. Αυτές πιστεύω θα. ΑΕΛ Λαμία είναι 4 βαθμούς τώρα πάνω. Εντάξει, δεν έχει σχέση αυτό. Να δούμε λίγο, σιγά λίγο. Με ποιο παίζει η Λεβαδιά και η Λάρισα. Για να δούμε. Όχι, παίξαν μαζί μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Φιάρης. Πας Γιάννενα, Λεβαδιακός. Άσο. Πας Γιάννενα, Λεβαδιακός. Αύριο θα τα πούμε αυτά. Αλλά και Αστέρας Τρίπολης, Λάρισα. Εδώ άσο, είναι τα λεφτά. Άσο. Εδώ είναι τα λεφτά. Άσο. Ποιον πήραν τον Παράσκο, δεν πήραν τα άσο. Ο Τσαλάν. Ο Τσαλάν. Ναι. Ούλε, λέει, αμάν, ναι, το δύσκολο μάτσι. Δεν υπάρχει εύκολο μάτσι, είπαμε. Δύσκολο μάτσι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, παρά 20 πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38 για θα είναι δικό σας. Όπως και το 69-45-287-38. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο λίγο περισσότερο από δεκάλεπτο. 23-10-287-38 αν έχουμε κάποια γραμμή. Ξέρεις τι μπορείς να πάθεις Σαββατοκύριακο. Τι. Να κερδίσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη να πούμε το Σάββατο. Ναι, ναι. Πρώτη φάπα θα φας. Γιατί να φάω πρώτη. Εντάξει, θες. Α, όχι, δεν σε συμφέρει. Συμφέρει ρε, την άλλη εβδομάδα να χάσει. Σε συμφέρει ρε, κάτσικα. Την άλλη εβδομάδα με τη Λαμία. Ναι, στον κόλ του ΠΑΟΚ βλέπω όλο το Χαριλάνο φωνάζει. Μάκη Χάβο είμαστε την άλλη εβδομάδα. Βλέπω όλοι οι Παπαναστασίου να ξεσηκώνεται στον κόλ του ΠΑΟΚ. Τι πάω. Αντίπαλο σου λέει γιατί. Που είπε στα γκολ που έτρωγε ο Άρης από την Μπάγκερ. Και κάθε γκολ που έβαζε η Μπάγκερ έκανα και έτσι στο χέρι. Έκαμνα. Έτσι έκαμνα. Και είσαι όρθιο και φαίνεται. Ή το χέρι. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα, μαλάκα. Του γκάιδερου. Πρόσεξε τώρα. Λογικά θα κερδίσει ο Πάκο. Μια στεραγόρια λίγο θα τη φάσει τώρα. Άσχετα να σε συμφέρει. Και ο Ηρακλής ήταν σήμερα σίγουρη η νίκη του. Σίγουρο είναι μόνο ο θάνατο και η φορεία. Να πα την γλώσσα σου βρει έτσι. Και Κυριακή παίζουμε 5 ώρα.
Μα σου είπα τα μάτς του Άρη είναι στο το ένα πίσω από το άλλο. Στο παρατάκι, πάω Άρη μπάσκετ. Στο κρατικό τσέπι. Στο ιδιόκτητο Πάοκ Sports Arena, παρακαλώ. Με το ρεύμα το πληρώσατε. Πληρωμένα όλα τα πάντα. 580 δόσεις. Πληρωμένα όλα τα πάντα. Σε δόσεις δεν έχετε διακανονισμούς και τέτοια. Άρα 44 δεν μπήκαν μάτς. Σωστά. Λοιπόν. Βέβαια του πιστολιά δεν πιάσει. Τρο τώρα είναι και τρελαμένοι αυτοί. Πήραν την Τενερίφη. Τενερίφη είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Κερδίσανε μεγάλη νίκη. Η Τενερίφη και οι Lakers είναι αυτοί οι δύο. Φίλε, είναι πολύ καλή. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα η Τενερίφη, το λέω, να ξέρεις. 78. Και εγώ έμεινα έκπληκτος δηλαδή που κέρδισε ο Πάκου την Τενερίφη. Κάτσε να δω που είναι στην Ισπανία η Τενερίφη, για να γελάσω. Καταρχήν να δω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Δηλαδή, φας και καμιά καρπαζιά μες στο παλατάκι, λογικά λέω έτσι. Το πιο πιθανό και να ολοκληρώσει στη βραδιά σου δηλαδή με. Κάτσε να γελάσω. Στο γεντί κουλέ. Και το χ δεν θα είναι και τόσο καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, Τενερίφη, παιδιά, Τενερίφη. Πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Πού είναι, μπας και είναι στην Α2 η Τενερίφη. Μέχρι να δεις την Τενερίφη, εγώ να ενημερώσω τους φίλους. Εντάξει, πέμπτη είναι η Τενερίφη. Του Λίμπερ και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πέμπτη. Ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Κυριακής στο παρατάκι που θα γίνει στις 5.30 με τον Άρη, 5.30 είναι τελικά, συνεχίζεται. Δεν σου είπα ένα πίσω από το άλλο, είναι το Άρη. Ναι. 5.30 και 7.30. Θα μπορείτε όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ να προμηθευτείτε εισιτήρια για το παρατάκι και από το γήπεδο της Τούμπας την ημέρα του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη που θα διεξαχθεί στις 7.30 το απόγευμα. Να σε ενημερώσω ότι τα σημεία εξυπηρέτησης είναι τα κεντρικά εκδοτήρια του γήπεδου της Τούμπας έξω από το ΠΑΟΚ FC Official Store. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 ως 11 το πρωί και μήπως από τις 3.30 μέχρι την έναρξη του αγώνα. Μήπως έτσι και τίποτα κάνα Black Friday, τίποτα κάνα από τέτοιο έχετε και κάνα ζήτημα. Καλό αυτό, καλή ιδέα. Δώσεις, γιατί θα βάλουν. Και μία πίτσα δώρο. Εντάξει, τώρα πιστεύω στο Πάο Κάρης και μετά και με την έχει Black Friday. Με την Τενερίφη. Αφού παίζει και ο Πάο Σάββατο. Ναι. Κυριακή 5.30 ώρα. Εντάξει, είναι λίγο αντιεμπορική ώρα γιατί και ο κόσμος λίγο θα ξεκουραστεί. Θα κάνω, πιστεύω ότι θα έχει 3.000-4.000 κόσμο. Παραπάνω θα. Θα έχει 3.000 κόσμο. Παραπάνω θα. Ψέω 5.000 και θα έχει. Μακάρι να έχει. Αλλά παραπάνω. Βάλτε και κανένα Black Friday κι εσείς. Εδώ. Όφι έβαλε. Όφι έβαλε. Ναι, τα φιλαράκια αυτά στα βάλα. Ασπρόμαυρη κι αυτή, ασπρόμαυρη κι εσείς. Λες να είναι τη μόδα. Ξέρω εγώ, βάλτε κανένα Black Friday. Τη μοδό. Στα δύο εισιτήρια το τρίτο δώρο, σαν τις πίτσες. Γίνεται. Πώς δεν γίνεται, όλα γίνονται. Εδώ άντε μάτρα γίνεται. Αυτό, ωραία. Αυτό δεν θα γίνει. Νάτο. Να, ο φίλο ο 692. Το μικρό του είναι το δεύτερο λογικά, έτσι. Συγγνώμη. Φραγκή θα το πω. Φραγκή. Ναι. Ο φίλο ο Φραγκή. Φραντζίσκο Φραγκή. Ναι. Γιατί δεν πα και καμία σχέση με τον ποδοσφαίστη, όχι. Ναι. Ο 62 κερδίζει διπλή πρόσκληση για το Chelsea Pauk. Να σημειώσουμε το όνομα και το τηλέφωνο του φίλου ο οποίο θα. Άμα σου αρέσει δηλαδή. Και η μπύρα, φίλε. Έχω εγώ ένα φίλο, σου το είπα και την άλλη. Περιόριστη μπύρα, φίλε, κουτραντά. Ναι. Έχω φίλο, Αριανό φυσικά, ο οποίο δηλαδή έτσι και τώρα το βάλει απεριόριστη μπύρα. Χωρίς υπερβολή, σαν τον Τάρπλεϊ, κάπως έτσι, που έπινε καμιά 30 στην καθησιά του. Ναι. Δηλαδή αυτό. Σου πει να έχει πολύ δρομολόγιο όμως. Ναι. Πρέπει να έχει. Άμα πίνεις τόσο μπύρα, πρέπει να έχει δρομολόγιο. Κάνεις και τεστ να δουλεύουν τα νεφρά σου. Μια χαρά. Λοιπόν, όσοι φίλοι θέλετε για άλλα 10 λεπτάκια, FM και νέο ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Διπλές προσκλήσεις. Όσοι στείλετε, κερδίζετε. Διπλές προσκλήσεις για τη ματσάρα Chelsea PAOK 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης. Η διπλή πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο Θέατρο Βεργίνα, απεριόριστη μπυράκλα όσο θέλετε και αντέχετε πίνετε και λαχνούς για τις κληρώσεις του ημιχρόνου για πλούσια δώρα. Είσοδο στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε στο καζίνο και δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Όσοι φίλοι επιθυμούν να μπουν πριν ή μετά τον αγώνα στο καζίνο, να ενημερώσουμε ότι η είσοδο είναι δωρεάν. Πρέπει να είστε 21 ετών και άνω και να έχετε για την εγγραφή σας ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526. Ολυμπιακός βλέπω με τη Ρεάλ την είχε καμιά 10-12 πόντους, ναι. Τώρα είναι στο τρίποντο, τρίτο δεκάλεπτο, 60-57. Νταρουσάφακα, Νταρουσάφακα Ανατολού Εφές 88-93, τελικό είναι αυτό. Εντάξει, παίζουν, υπάρχουν αρκετοί που παίζουν και Euroliga. Χάσαμε την ευκαιρία, σου είπα τώρα, χάσαμε το απόγευμα την ευκαιρία, το μεσημεράκι. Θα δούμε, γιατί και εσύ τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς με τον Όφη. Ξεκινάς μια τριάδα αγώνων που πρέπει πάρα να πολύ πάρει, δύσκολη. Πρέπει να πάρει δηλαδή πόντους. Μετά τα τρία συνεχόμενα ντέρμπι που είχες που ήταν 100% αποτυχία. Ναι. Γιατί δεν πήρες όχι, μισό πρέπει βαθμό. Να έρθουν βαθμοί τώρα, δεν το συζητάμε. Έχεις μια τριάδα αγώνων η οποία θα καθορίσει κατά μεγάλο ποσοστό και το μέλλον του προπονητή, αλλά
παραπάνω το μέλλον της δικής ομάδας. Το μέλλον του προπονητή δεν μπορεί, να το κρίνει το μέλλον του προπονητή. Δηλαδή, αν τα χάσει και τρία, θα τον διώξουν. Τι θα τον κάνουν. Όχι, δεν νομίζω. Καλά, πλάκα κάνεις. Δηλαδή, άμα κάνεις 0 στα 3 με Παντελήρη, τι θα κάνεις. Λέω εγώ πάντως ότι πρέπει να πάρθουν τουλάχιστον, τουλάχιστον άκουσα, θα σου πω, 5 βαθμοί. 4 με 5 βαθμοί, δηλαδή να πάει πάνω από την Ξάνθη, γιατί μετά έρχεται και το Ξάνθη Άρης. Είναι τελευταίο μάτι του πρώτου γύρου, αν θυμάμαι καλά. Mm. Δηλαδή, πολύ πιθανό, ακούς, τελευταία αγωνιστική, για πάνε, 15η και πηγαίνει. Παίζει μετά, μετά από το Ατρόμητο, παίζει Άρης Πανετολικός και μετά παίζει Ξάνθη Άρης. Τελευταία αγωνιστική, 15η, δεν είναι. Άρα δες, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ας πούμε, αν δεν γίνει κανένα ντεμαράς από καμία άλλη ομάδα. Μπορεί τελευταία αγωνιστική στο Χαριλάου. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι να μην παίζει ρόλο, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο αυτό το μάτσο το ποιο θα πάρει την πέμπτη θέση. Η Ξάνθη, εγώ πιστεύω θα ξεφουσκώσει. Λες, ποιο θα πιστεύω, δεν υπάρχει θα ξεφουσκώσει. Άμα ξεφουσκώσει, Ξάνθη, δεν υπάρχει άλλο αντίπαλο. Δεν ξέρουμε. Να δούμε. Ποιο, θα βάλει κάποιον από για να βλέπει την βαθμολογία. Ποιο μπορεί δηλαδή. Ποιο, δύσκολα τώρα με βάζει. Πρέπει να δούμε. Να δει την βαθμολογία, ποιο μπορεί, φίλε. Πανιόνιο. Πόσο έχει Πανιόνιο. 14. Ναι. Εντάξει, Πανετολικός δεν είναι το. Ναι, Πανιόνιος 14. Τον έχω στο Χαριλάου, βέβαια. Έχασα εκεί πέρα, τον έχω στο Χαριλάου στο δεύτερο. Πανιόνιος. Ναι. Είμαι ήδη ένα, πιστεύω θα τον κερδίσω. Σαν με 4 πόντους βαθμού. Εντάξει, δεν νομίζω Πανιόνιος. Αν ξεβουσκώσει η Ξάνθη και δεν πάει καλά ο Πανιόνιος και εσύ δεν κάνεις χαζομάρες. Ναι, εντάξει, φίλε. Δηλαδή, αν πάρεις τα λογικά τα παιχνίδια, έχεις βάσιμες ελπίδες για Ευρώπη. Δεν βλέπω και. Αλλά είσαι τυχερός, γιατί εγώ δεν θα σου έδινα καμία ελπίδα πραγματικά αν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τιμωρημένος. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τιμωρημένος, εγώ πιστεύω ότι ήσουν κατά 80% έξω από την Ευρώπη. Ναι, ωραία. Βάσει τον, μέχρι τα αποτελέσματα που έχουμε ως τώρα. Ωραία. Έτσι, λοιπόν. Εσύ διάβασε αυτό και φύγε. Όχι, ρε, εντάξει, μην τρελαίνεσαι, θα διαβάσουμε όλα. Λοιπόν, να πάμε και στους υποστηρικτές της εκπομπής. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε 10 η ώρα, μην ξεχνάει ο κόσμος, 3, 4, 5, 8, 10, Δευτέρα, Παρασκευή, 10, 12. 10 με 12. Αύριο 10 η ώρα λοιπόν η εκπομπή Radio Marmita εδώ στον Λίμπερο 107,4. Και κάτι ακούγεται, το κάνουμε καμιά φορά και κανένα 12-2. Ναι, πώς έρθει. Να ανεβάσουμε λίγο νούμερα. Μιλες τέτοια. Μιλες και δίνεις ιδέες. Μαζί με τους Αγόρα, ρε. Παρέα. Αυτό έτσι, μία φορά έτσι. Κάνω εγώ μια φορά έτσι. Τρέγκια, Ντρούλινγκ και Γιώργαρο Αγόρα 12-2, ξέρεις τι να γίνει. Αν θέλει έτσι μια φορά και τώρα, ειδικά που έρχονται και γιορτές και θα είμαστε λίγο πιο λάσκα, μέσα είναι. Θα ξεκινήσει ο Μπατμανίδης την εκπομπή και θα είμαστε εδώ έτσι. Το πρωί, να ξέρεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που και σήμερα ήταν συντονισμένος εδώ στους 107,4 στον FM. Καλά κάνετε και μπαίνετε κι εσείς στη φάση του Λίμπερο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ. Πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ με Ράδιο Μαρμίτα, με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια στις 10 με 12 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Τρίτη με Πέμπτη είπαμε, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο, μία εκπομπάρα. Βάλτε την ουισκάρα σας, ανοίξτε την παγωμένη την πυράκλα σας να ακούσετε τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο που έχουν πάρα πολύ σημαντικά και όμορφα πράγματα να σας πούν, να σας ενημερώσουν, να σας προβληματίσουν, να σας πικάρουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Και μετά από τα παλικάρια τον Μπαλαντέρ υπάρχει η ζουγκλάρα με τον Γιώργαρα τον Ζαγόρα να καραγουστάρετε εκπομπή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτά από μας, από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.